Η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, σε συνεργασία με τον Δήμο, έχουμε βγάλει αυτά τα ενημερωτικά φυλάδια σχετικά με τις πλημμύρες, καταστροφές, γενικά για την πολιτική προστασία, το πώς μπορεί να προστατευτεί ο κόσμος και πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Είναι εδώ μαζί μας και εθελοντικές ομάδες. Θα ήθελα πάρα πολύ να τις ευχαριστήσω για την προσπάθεια που κάνουν, έτσι ώστε να βοηθάνε όλους εμάς στο έργο μας. Έχει κάνει ξεχωριστά ο Δήμος και ξεχωριστά η πολιτική προστασία. Εμείς έχουμε βγάλει πάρα πολλά αρχιτά τα οποία θα διατεθούν και σε σχολεία. Είπατε και που... αυτό που γίνεται θα γίνει και σε άλλες πλατείες του Δήμου και σε χωριά. Μία αρχή δράσεων είναι αυτή, ναι. Ξεκινήσαμε από εδώ, σαν πρώτη δράση. Και έπονται τα υπόλοιπα. Η σημερινή δράση είναι για την ενημέρωση πρώτον για το ενιαίο ευρωπαϊκό αριθμό κλίσεων 112, που ήταν την Παγκόσμια ημέρα αυτή, ήταν την Τετάρτη, αλλά λόγω των έκτακτων καιρικών συνθήκων το κάνουμε σήμερα. Σε συνεργασία με την Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, κάνουμε διανομή εκπαιδευτικού υλικού, ενημερωτικού υλικού στους πολίτες της Ρόδου, αυτή είναι εδώ την πλατεία. Θα ακολουθήσουν και σε άλλα σημεία της πόλης μας. Προς την ενημέρωση που πρέπει να έχει το κοινό για τις έκτακτες ανάγκες και για την προστασία του σε θέματα φυσικών ή τεχνολογικών καταστροφών. Εκτός από τους υπαλλήλους Περιφέρειας και Δήμου που εντάσσονται στην πολιτική προστασία αυτού του οργανισμού και εθελοντικές οργανώσεις που άπτονται της πολιτικής προστασίας, όπως είναι οι εθελοντές Σαμαρίτες, όπως είναι η εθελοντική οργάνωση του Δήμου Ρόδου, η εθελοντική ομάδα 4x4, οι πρόσκοποι, το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων, η ΟΠΚ CBRs.